Επειδή αύριο από τα Απριλιά, στην Κοζάνη γελάμε Μάρτι, δεν γελάμε Απρίλη. Και το τρίτο, ότι στην πατρίδα μας, όπως φαντάζομαι και στη δικιά σας, νηστεύουμε από κρέας και κάποια άλλα πράγματα, όχι πάντως από την αλήθεια. Τα λέω αυτά γιατί έκπληγος άκουσα ως αιτιολογία όλων αυτών, να μην σας αφηγήσω ότι μια μεγάλη αλήθεια. Ότι όλα αυτά που γίνεται δεν σχετίζονται με το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, αυτό θα κρυφθεί στο 17% που είναι παρακαρισμένο για την ώρα εδώ και χρόνια σου τα είπε. Δεν είναι άλλο θέμα το δημόσιο χαρακτήρα. Τα πάλι είναι ένα άλλο θέμα. Το τοποθετήσετε ειλικρινά και πρέπει αυτό να το αναγνωρίσω. Είναι αντί για τη μικρή ΔΕΗ αυτό που γίνεται και πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια σύγκριση. Έκπληκτος όμως άκουσα να λέτε ότι κάτι περί Ευρώπης και περί απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στην Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, μπήκαμε ως ΕΟΚ τότε, 29/5/1979, έχουμε 38 χρόνια δηλαδή, παρά δύο μήνες. Μπήκαμε τώρα στην Ευρώπη. Και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι γνωστή. Αν είχατε, αν είσαι επιρρεπής στα ποδοσφαιρικά όπως ο κύριος Τσακαλώτος, θα σας έλεγα να όποιο ρωτήσετε στέλεχος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει πάει έστω μια φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα σας πει ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχύει για την DGCOMP, δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ό,τι ισχύει στο ποδόσφαιρο κατά την θεωρητική φράση του Γκάρι Λίνεκερ για τους Γερμανούς. Η DGCOMP πάντα κερδίζει.